Την Τρίτη συμπληρώνονται 16 χρόνια από την ημέρα κατά την οποία τρεις αξιωματικοί του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, οι αντιπλοίαρχοι Χριστόδουλος Καραθανάσης και Παναγιώτης Βλαχάκος και ο σημεοφόρος Έκτορας Γιαλοψός, σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε στην θαλάσσια περιοχή γύρω από τις Βαρχονισίδες Ήμια, κοντά στην Κάλυμνο, την ώρα που η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονταν στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης λόγω της διεκδίκησης από πλευράς Τουρκίας των δύο Βαρχονισίδων. Σήμερα, η πατριωτική κίνηση πολιτών Καβάλας πραγματοποίησε συγκέντρωση στη μνήμη των τριών αξιωματικών στο δημοτικό κήπο Καβάλας. Ήρθαμε σήμερα να τιμήσουμε εδώ πέρα τα τρία παλικάρια της νύχτας της Εθνικής Προδοσίας των Ημείων του 1996, που έπεσαν εκείνο το βράδυ τρεις άνθρωποι, τρία παιδιά δικά μας. Ο Χριστόδουλος Καραθανάσης, αντιπλοίαρχος πολεμικού ναυτικού, ο Παναγιώτης Βλαχάκος, αντιπλοίαρχος πολεμικού ναυτικού και ο Έκτορ Γιαλοψός, σημεοφόρος πολεμικού ναυτικού. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους τιμούμε πλέον ως ήρωες, διότι όπως καταλαβαίνετε η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να γεννά ήρωες. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους και αυτό κάνουμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Πρέπει να κοιτάξουμε να αποκτήσουμε εθνική ενότητα, κάτι το οποίο η Ελλάδα το έχει χάσει αυτή τη στιγμή. Η πατρίδα μας το έχει ανάγκη, οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι. Νομίζω ότι αυτό ενώνει πολύ τον κόσμο. Όπως βλέπετε και εσείς, τον κόσμο ας πούμε, που είναι εδώ πέρα, έχει έρθει αρκετός κόσμος για να τιμήσουμε αυτά τα τρία παλικάρια.